τελειώσει. Σπυράκο, έχεις αν δίκιο. Δεν είχαν αυτό βγει το οι δικαστές. Μπράβο, μπράβο. Πέντε φορές παιδιά συνεδριάσανε και έπρεπε να περάσουν τόσοι εργαζόμενοι όλο αυτό το πράγμα. Τόσους μήνες να φτύσουν μέμα, να πάρουν λεφτά από τους επιχειρηματίες, να μην μπορούν να τα δώσουν πίσω. Πληρώμα. Τι λέτε, παιδιά? Όχι, και εγώ διαφωνώ πάρα πολύ. Ήταν, και ακόμα ήταν και ο κύριος Παπάς που επέμενε στο λάθος, είχε το θάρρος. Ναι, και τι έκανε πίσω, παρόν ψήφισε. Να κάνει ένα βήμα πίσω. Και να επιλέξει τη συνένεση. Και μάλιστα έκανε και τέτοιες δηλώσεις. Έκανε ένα βήμα πίσω ή οι δικαστές πήγαν την ιστορία εκεί, παιδιά, για να κάνουν ένα βήμα πίσω? Αν δεν ήταν οι δικαστές, θα είχε το θάρρος να πει ότι κάνανε λάθος? Ενδεχομένως εξαναγκάστηκε. Αλλά το ότι το έκανε τελικά. Έτσι θα ήμασταν άνεργοι. Σπύρο, ηρέμησα. Ω, άγερο. Αλλά να μην λέμε τώρα ιστορίες. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Ω, καλά. Γι' αυτό η δημοκρατία έχει και ασφαλιστικές δικλίδες. Έχει και τους δικαστές και τα συμβούλια επικρατείας και τα κογκρέσα για να μην μπορεί κανένας να κάνει του κεφαλιού του και να διορθώνεται το λάθος. Εδώ συμφωνώ, Σπυράκο μου, δεν σε αδειάζει κανείς. Όχι, αλλά δεν, δίκιο, έχω πρόβλημα, είναι δική μου άποψη. Έχει δίκιο η Σταματίνα. Εγώ λέω ένα μεγάλο μπράβο στην κυβέρνηση που αναγνώρισε και δεν επέμεινε στα λάθη της. Τι έλεγα κάθε μέρα που κοίταζα την κάμερα και καταχέριαζα τον Αλέξη τον Τσίπρα και τον Νίκο τον Παπά? Γιατί βρε εσείς επιμένετε στο λάθος, διορθώστε το λάθος, δεν θα σημαίνει ήττα για σας με το να διορθώσετε και να αναγνωρίσετε το λάθος. Το έκαναν. Γι' αυτό τους λέω ένα μεγάλο μάλιστα μπράβο. Μάλιστα έκαναν και μία στροφή 180 μοιρών και στο ναι. ύφος των δηλώσεων. Προσέξτε και στο περιεχόμενο. Δείτε. Δηλαδή, ναι. χθεσινή δήλωση του Νίκου Παπά πήγε παρασάγκας από αυτό το επιθετικό στυλ ναι. και τη ρητορική που είχε επιλέξει. Έχει δίκιο η Σταματίνα, Ελενίτσα, και να ακούτε. Μια φορά που μπορώ να τη δώσω είναι δίκιο. Έχει δίκιο. Πάντα την ακούς, γι' αυτό πάει και σε κατά διαβόλου. Λοιπόν, δεν νομίζω. Όλοι στον αφρό είναι και στα καλύτερα. Ναι. Δεν κατάλαβα. Καλά. Καλά. Κοίταξε, τώρα θες να αποσύρω τον μπράβο. Ούτε δευτερόλεπτο. Ούτε δευτερόλεπτο. Με τη δευτερόλεπτο, έτσι. Ένα μεγάλο μπράβο όμως και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί με τη στεναρή τη στάση τράβηξε το σκηνί τόσο όσο ώστε να μην σπάσει. Σωστό. Υποχρέωσε με τη στεναρή της στάση την κυβέρνηση την κατάλληλη στιγμή ώστε από κοινού να βγει το καλό. Γιατί αυτό που βγήκε χτες ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και καταφέρε και η Νέα Δημοκρατία με τη στάση της, τη σκληρή, να πιέσει την κυβέρνηση ώστε να αποσύρει τον νόμο, να αποσύρει τον αριθμό 4 επί της ουσίας, γιατί πια αυτό θα ρυθμιστεί μέσω του ΕΣΟΡΟΥ. Αλλά δεν τράβηξε και το σκηνή τόσο ώστε να υπάρχει μετά το πλεονέκτημα της άλλης πλευράς στη δήλωση ότι δεν συνενείται σε τίποτα, και αλλά θα αυτά, να νομοθετήσουμε και μπήρει. Και όλα αυτά, με αυτό που είπε ο Σπυράκος. Με την απόφαση και τη σοφία της πλειοψηφίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να γιατί σήμερα είναι κερδισμένη η δημοκρατία. Σωστό. Και ο κύριος που προείσταται, μου λέει ο Θέμης, είναι ένας πολύ σοβαρός κύριος, με λαμπρή πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κουτρουμάνος. Είναι ένας πολύ σοβαρός κύριος που στην πορεία του στα δικαστικά δρόμενα δεν έχει απασχολήσει ποτέ με σκάνδαλα, δεν έχει συνδεθεί ποτέ το όνομά του με κάποια αρνητική είδηση. Είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Και μπράβο εγώ και θέλω... στην κυβέρνηση που υιοθέτησε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για να ξεπεραστούν όλοι οι σκόπελοι. Ναι. Θέλω να απευθυνθώ λίγο στους φίλους, τους σκληρούς του ΣΥΡΙΖΑ και να τους πω... Τι λένε... Ότι... Δεν θα έπρεπε να είναι ο κύριος Κουτρουμάνος, όχι. Είναι οι τσιχαντιστές εισαγωγικά, οι σκληροί που πήγαιναν και τον μπάριζαν τον Νίκο, τον Παπά εννοώ. Το τελικό αποτέλεσμα το χθεσινό, φίλοι μου, δεν μπορεί να εκλειφθεί ως ήττα, ως τραπατσάρισμα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έδειξε μία ανωτερότητα και αυτή πρέπει να κρατήσουμε.
Με αυτή πρέπει να πορευτούμε όσο μείνουν στην κυβέρνηση. Δεν έχει σημασία, ρε Ελενίτσα. Και όμως το έβγαλε. Δηλαδή, να σας ρωτήσω εγώ κάτι. Τραύματα δεν έχω. Πήγα να μου δημιουργήσουν όμως. Δηλαδή, μου λέτε ότι ένα ζευγάρι είναι ο άντρας και η γυναίκα. Να σου το πάω ο ιός. Πάει ο άλλος, κάνει ό,τι κάνει δεξιά-αριστερά, μου βγάζει την ψυχή και μετά ξαναγυρνάει σε μένα. Ναι, για χάρη των παιδιών σου, εάν κάνει παιδιά στον άντρα σου, θα κάνει υποχώρηση. Όπως και εκείνο σε σένα. Το κατάλαβες, κυρά μου. Εκείνος εμένα να μην πήγαινε σε άλλη. Έτσι λοιπόν, αντιπολίτευση και συμπολίτευση για χάρη των παιδιών της, των παιδιών της Ελλάδας πρέπει να κάνουν υποχωρήσεις. Η αντιπολίτευση είναι γεγονός, η κυβέρνηση είναι γεγονός ότι αναγκάστηκε να υποχωρήσει μετά την πολύ δυναμική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι, δεν είχε περιθώριο. Και τη στεναρή στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σωστό, δεν το έκανε από επιλογή, το έκανε γιατί εξαναγκάστηκε. Αλλά το ότι τελικά το πίστεψε και το έκανε. Και ναι, χαμήλωσε τους τόνους, είναι εξωσυντήριο. Εγώ για παράδειγμα, ακούγοντας χθες το βράδυ τον Νίκο το Βούτσι, τον ξανασυμπάθησα. Και εγώ τον ξανασυμπάθησα. Θα σας πω εγώ. Τον Νίκο Παπά τον ξανασυμπάθησες. Ναι ρε παιδιά.